Τώρα, στα όπλα της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, για την προσέλκυση τουριστών και οι ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα από το Υπουργείο Υγείας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τη Λουίζα Κροντήρη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δηλαδή πλέον η Ελλάδα, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχει σχεδόν εξαφανίσει τον κορονοϊό, Λουίζα. Ανακοινώθηκαν σία μόλις 2 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Είναι ο μικρότερος αριθμός κρούσματων που έχουν ανακοινωθεί από την κορύφωση της πανδημίας εδώ στην Ελλάδα. Ένας αριθμός πολύ μικρός που έχει φέρει πολλά χαμόγελα στην Αριστοτέλους. Συνεργάτες, στενείς συνεργάτες του κυρίου Τσιόδρα μας μετέφεραν την συγκρατημένη αισιοδοξία του. Βέβαια, η φράση την οποία χρησιμοποίησαν είναι ότι βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Και σαφώς κομβική σημασία θα είναι 25 Μαΐου, όπως μας λένε, καθώς τότε θα έχουν παρέλθει 14 ημέρες από το άνοιγμα ενός μεγάλου τμήματος του λιανεμπορίου, των επιχειρήσεων, της επιστροφής των μαθητών της Τρίτης Λυκείου στα Θρανία. Τότε λοιπόν οι επιστήμονες θα έχουν περισσότερα δεδομένα στα χέρια τους για να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα. Με τα 2 λοιπόν νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στη χώρα μας ανέρχεται σε 2.836. Έχουμε 165 νεκρούς, καθώς κατέληξαν 2 ακόμη συνάνθρωποι μας, μια γυναίκα ηλικίας 67 ετών με υποκείμενα νοσήματα στο Νίμιτς και χθες το βράδυ ένας άνδρας ηλικίας 71 ετών επίσης με υποκείμενα νοσήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. 24 άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από την εντατική. Και κλείνοντας να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε μια πολύωρη σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, με τη συμμετοχή των 2 Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, όπως επίσης και των επικεφαλής του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΗ. Επιτάπητος τέθηκε το σχέδιο για την υγειονομική ετοιμότητα των νησιών εν ώψη και της ελεύθερης μετακίνησης προς τα νησιά μέσα στις επόμενες ημέρες. Και φυσικά συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια των κλινών, τόσο των απλών όσο και των μονάδων εντατικής θεραπείας, αν υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό υγειονομικό. Ένα ζητούμενο είναι βέβαια και αν γίνεται, αν θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς ασθενών με COVID από τα νησιά στην υπηρετική χώρα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα έχουμε το επόμενο διάστημα και άλλες συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως για παράδειγμα το λιμενικό αλλά και τις περιφέρειες. Αυτό είναι ένα πολύ πολύπλοκο σχέδιο και λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της χώρας μας και θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να πληροφορηθούμε τις λεπτομέρειές του το επόμενο διάστημα, καθώς ξεκινά και επισήμως η τουριστική σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.